Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Το θαύμα έγινε για την οικογένεια Παχάκη και την μικρή Μαρίνα που αναχωρεί τις επόμενες ώρες για το Μόναχο της Γερμανίας όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση καθώς η τετράχρονη διαγνώστηκε με όγκο. Εκτός από τον ΕΟΠΗ που ενέκρινε τελικά τα έξοδα της επέμβασης στο εξωτερικό, η αγκαλιά των κριτικών αποδείχτηκε μεγάλη καθώς μέσω του λογαριασμού που ανοίχτηκε συγκεντρώθηκαν 50.000 ευρώ. Στο κρεβάτι αντί για το σχολείο βρίσκονται αρκετοί μαθητές σε αυτό το διάστημα που έχουν πέσει θύματα ιώσεων ή και γρήπης. Οι παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων έχουν γεμίσει ενώ οι γονείς θα πρέπει να είναι σε επαφή με τους παιδιάτρους και να μην ξεχνούν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Οργή και απογοήτευση προκαλούν οι εικόνες που εκτελήχθηκαν στο Ηράκλειο με ασθενοφόρο να παραμένει για ώρα εγκλωβισμένο λόγω παράνομης στάθμευσης οχήματος. Διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν με καρέκλα στο σπίτι του νευροπαθή που επέστρεφε από αιμοκάθαρση υπό καταρακτώδη βροχή, ενώ στον οδηγό επιδόθηκε κλήση των 20 ευρώ. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.